Πάτι απλό, ένα μόνο πάτι οδήγησε στενό στον Γολγοθά και τον Χριστό. Αν γίνει σώμα, λοιπόν, το πατρό Κοσμά, με τη βοήθεια του Θεού, βρίσκεται κοντά σας για να σας κρατήσει συντροφιά για δύο περίπου ώρες. Σήμερα το θέμα το οποίο θα συζητήσουμε είναι ένα θέμα το οποίο εσείς με παρακαλέσατε προσωπικά, πάρα πολλοί από εσάς, να το θίξω και να το συζητήσουμε, διότι είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί όλους, ένα θέμα το οποίο είναι επίκαιρο και, όπως θα δούμε, ένα θέμα το οποίο βέβαια έχουμε αναφερθεί και σε παλαιότερες εκπομπές. Και θα αναφερθούμε και σήμερα κάπως διεξοδικότερα. Εν πρώτης, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, θα ήθελα να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ εκ βάθους ψυχής για τα πολλά τηλεφωνήματα τα οποία δεχόμεθα καθημερινά και τα συγχαρητήρια για την εκπομπή μας, για την αθρώα προσέλευση πολλών από εσάς εις τον σύλλογό μας, εις τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό, στην Τωσίτσα 1Β. Με συγκινούν ιδιαίτερα αυτή η ζεστασιά και αυτή η αγάπη η οποία δείχνεται και προς την εκπομπή μου αλλά και προς εμένα τον Ανάξιο. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό και σας ευχαριστώ με ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ εκ βάθους ψυχής και υπόσχομαι ότι με τη βοήθεια του Θεού όσο μπορώ θα βρίσκομαι κοντά σας, θα απαντάω στα ερωτήματά σας, θα συζητάμε θέματα τα οποία εσείς μέσω τηλεφώνου ή μέσω προσωπικής επαφής μαζί μου θα μου προτείνετε και όσο μπορώ με τη βοήθεια του Θεού θα ανταποκρίνομαι προς τις απαιτήσεις σας. Επίσης, ακόμα αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την προηγούμενη εκπομπή, για τα εκατοντάδες, θα έλεγα χωρίς υπερβολή, τηλεφωνήματα τα οποία δεχθήκαμε, για την προηγούμενη εκπομπή την οποία είχαμε με τον πατέρα, με τον Πανοσολογιώτο του Αρχιμανδρίτη πατέρα Νεκτάριο Μολατσιώτη. Όντως, ξεπέρασε κάθε, θα λέγα, προσδεκόμενο τα τηλεφωνήματά σας και οι επισκέψεις προς το Σύλλογο και οι εγγραφές σας προς το περιοδικό και του Πατρός Νεκταρίου Ορθόδοξη Μαρτυρία αλλά και το δικό μας περιοδικό, ο Πατρόκος μας. Και γι' αυτό σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μία θερμή παράκληση την οποία μου κάνατε να γίνει επανάληψη της εκπομπής αυτής, ιδιαίτερα της εκπομπής του Πατρός Νεκταρίου. Σας υπόσχομαι ότι θα γίνει στο εγγύς μέλλον, διότι αυτή τη στιγμή είναι αδύνατο λόγω ελήψεως χρόνου του καναλιού του κυρίου Λεβέντη, το κανάλι 67. Σας υπόσχομαι λοιπόν ότι στο εγγύς μέλλον θα γίνει επανάληψη αυτής της εκπομπής που είχαμε την προηγούμενη Κυριακή με τον πατέρα Νεκτάριο Μουλατσιώτη. Ας έρθουμε όμως, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, στο σημερινό θέμα της εκπομπής μας, που θα είναι όπως εσείς με παρακαλέσετε και μου ζητήσατε εν όψη και της μεγαλειώδου συγκεντρώσεως που θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή στο πεδίο του Άρεως, που δεν είναι άλλο το θέμα από τις νέες ταυτότητες και τις κάρτες κοινωνικών ασφαλίσεων. Σήμερα θα ήθελα να κάνω έτσι μία πιο διεξοδικότερη αναδρομή, να δούμε το θέμα κάπως πιο βαθιά, πώς ξεκίνησε και πώς έφτασε σήμερα και γιατί δεν πρέπει να δεχθούμε και να αποδεχτούμε τις νέες ηλεκτρονικές ταυτότητες, τις κάρτες κοινωνικών ασφαλίσεων ή η αδήποτε άλλη ηλεκτρονική κάρτα παρεμφερεί με τις δύο προηγούμενες. Το θέμα, αγαπητοί μου και ευσεβείς μου χριστιανοί, ξεκίνησε το 1986, το θέμα των νέων ταυτοτήτων, όταν εψηφίστηκε από την τότε Βουλή των Ελλήνων επί κυβερνώντος κόμματος ΠΑΣΟΚ το περί νέων ηλεκτρονικών ταυτοτήτων. Ήταν ο νόμος, όπως γνωρίζετε οι περισσότεροι, ο 1599 του 1986. Δυστυχώς, το τόσο πολύ αυτό σημαντικό και καυτό θέμα που αφορά, όπως είδαμε σε άλλες εκπομπές μας, το ηλεκτρονικό φακέλωμα των Ελλήνων και το σφράγισμα με το 666, το τόσο λοιπόν σπουδαίο και καυτό θέμα δυστυχώς εψηφίστηκε στο θερινό τμήμα της Βουλής, που ως γνωστόν κατά την θερινή περίοδο οι βουλευτές απουσιάζουν
και ήταν γύρω στους 30 μόνο βουλευτές την περίοδο εκείνη. Λοιπόν, εψηφίστηκε στο θερινό τμήμα της Βουλής το 1986, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, και μάλιστα με την διαδικασία του κατεπήγοντος. Τώρα, ποιος ο λόγος, νομίζω ότι ο έχουν νουν και ο έχουν ότα ακούει να κουέτο. Ποιος ο λόγος, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, να ψηφιστεί ένας τόσος πολύ σπουδαίος νόμος που αφορά, όπως θα δούμε, το φακέλωμα, το ηλεκτρονικό φακέλωμα, το άνευ προηγουμένου ηλεκτρονικό φακέλωμα των Ορθοδόξων Ελλήνων και το σφράγισμα με το 600 και με τον επάρατο αριθμό 666, ποιος ο λόγος να περάσει με την διαδικασία του κατεπήγοντος, δεν γνωρίζουμε και φυσικά ούτε κι εσείς. Αλλά επειδή όμως δεν είμαστε και τόσο χαζοί όπως θέλουν να πιστεύουν ορισμένοι, νομίζω ότι είναι ευνόητο σε όλους μας γιατί ακριβώς πέρασε με την διαδικασία του κατεπήγοντος. Για τον λόγο ότι δεν ήθελαν να μυριστούν οι Έλληνες, να πάρουν είδηση ότι ψηφίζεται αυτός ο νόμος, να αντιδράσουν και να μετεωθεί η εφαρμογή του νόμου 1599 του 1986. Η τότε αντιπολίτευση, που ήταν η Νέα Δημοκρατία, καθώς επίσης και το ΚΚΕ, αντέδρασαν, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, για τον νόμο αυτό, διότι τον θεωρούσαν αντισυνταγματικό και νόμο ανελεύθερο. Αντισυνταγματικό και ανελεύθερο. Η τότε λοιπόν αντιπολίτευση της Νέα Δημοκρατία, καθώς και το ΚΚΕ, αντέδρασε και δεν δέχτηκε να ψηφιστεί ο νόμος αυτός, διότι τον θεωρούσε, επαναλαμβάνω, αντισυνταγματικό και ανελεύθερο. Βέβαια, μετά που ανήλθε στην εξουσία και η Νέα Δημοκρατία, εξέχασε όλες αυτές τις αντιδράσεις και όλα αυτά τα οποία είχε πει τότε το 1986 μέσα στην Βουλή, τα οποία υπάρχουν μέσα στα πρακτικά της Βουλής. Ξέχασε λοιπόν όσα είπε και ήρθε η ίδια να κάνει αναθεώρηση και αναπροσαρμογή του νόμου 1599 με τον νόμο 1988 του 91. Και ο νόμος 1988 του 91, που έγινε τροποποίηση του προηγούμενου νόμου 1599 του 86 από τη Νέα Δημοκρατία, έγινε και αυτός, και αυτή η τροποποίηση, πάλι εις το θερινό τμήμα της Βουλής και πάλι με την διαδικασία του κατεπήγοντος. Μάλιστα, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, τότε, κατά αγαθή συγκυρία θα έλεγα, έτυχε να παρευρίσκομαι κι εγώ προσωπικά μέσα στην Βουλή εκείνη την ημέρα που ψηφιζόταν αυτός ο νόμος, που γινόταν μάλλον η τροποποίηση αυτού του νόμου. Παρευρισκόμουν κι εγώ εκείνη την ημέρα, επαναλαμβάνω, στην τροποποίηση του νομοσχεδίου του 1599 του 86 και παρακολούθησα εκ του σύναγκης όλα αυτά τα οποία υπόθησαν γύρω από το θέμα των νέων ηλεκτρονικών ταυτοτήτων. Πριν έρθουμε στο τι υπόθησαν και το τι είπαν ήδη οι βουλευτές, τα οποία είναι γραμμένα και υπάρχουν στα πρακτικά της Βουλής και τα οποία θα σας αναγνώσω αμέσως μετά, θέλω να κάνω κάποιες έτσι αναδρομές, κάποια αναδρομή για το πώς αντέδρασαν τότε, όλο αυτό το διάστημα, οι Ορθόδοξοι Έλληνες, η Εκκλησία, οι πιστοί. Δυστυχώς τότε, με τα λύπης μου το λέω αυτό, οι αντιδράσεις από την Εκκλησία ήταν ήτο ανύπαρκτες. Δεν υπήρχε καμία αντίδραση για το τόσο σπουδαίο, για το τόσο καυτό αυτό θέμα των νέων ηλεκτρονικών ταυτοτήτων. Οι αντιδράσεις ευτυχώς υπήρξαν πολύ λίγες και θα έλεγα έτσι υποτονικές κατά κάποιο τρόπο, μόνο από λίγους ευσεβείς και πιστούς χριστιανούς, από κάποια ορθόδοξα χριστιανικά σωματεία και συλλόγους, οι οποίοι έχοντας τα πνευματικά στον κεραίας κάπως πιο ανεπτυγμένας από όλους τους άλλους, αντελήφθησαν δια τον επικείμενο έσχατο κίνδυνο, τον οποίο διέτρεχε η Ελλάδα και οι Ορθόδοξοι Έλληνες, και άρχισαν να αντιδρούν με διαμαρτυρίες, με συγκεντρώσεις, με φυλάδια στα οποία εξηγούσαν όλη αυτή την κατάσταση, με περιοδικά, με γραπτό και προφορικό λόγο. Τότε
δεχθήκανε και δεχθήκαμε και εγώ μαζί πολλές, θα λέγαμε, εναντιώσεις. Δεχθήκαμε την γενική κατακραυγή πολιτείας και εκκλησίας, δυστυχώς, με πολλούς άσχημους και βαρύς χαρακτηρισμούς, όπως παραδείγματος χάρη φανατική, φανατισμένοι, ότι δεν ζούμε στον μεσαίωνα, ότι είναι φαντασιόπληκτοι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται αυτά τα πράγματα, ότι είναι αντιχριστιολόγοι και πολλούς άλλους διάφορους βαρύς χαρακτηρισμούς. Και με λίγα λόγια και η πολιτεία και η εκκλησία τότε, δυστυχώς δεν είχαν αντιληφθεί τον κίνδυνο, τον μεγάλο αυτό κίνδυνο, και νόμισαν ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και κανένας κίνδυνος. Ευτυχώς όμως για μας, τους Ορθοδόξους Έλληνες, που ορισμένοι άνθρωποι είχαν αντιληφθεί αυτόν τον κίνδυνο, τον μεγάλο κίνδυνο, αντέδρασαν και κατόρθωσαν με την βοήθεια του Θεού και τις πρεσβείες όλων των Αγίων να ματαιώσουν αυτή την εφαρμογή του νόμου 1599-86 μέχρι τη σήμερα, όπως βλέπουμε και όπως έχουμε διαπιστώσει, ακριβώς χάρη στην δυναμική αντίδραση, έστω αυτή την ολίγη, έστω αυτή την μικρή, έστω από αυτούς τους ολίγους χριστιανούς, πιστούς όμως χριστιανούς, για το τόσο πολύ σπουδαίο θέμα. Και πέρασαν τα χρόνια με πάρα πολλές διαμαρτυρίες και πάρα πολλές συγκεντρώσεις, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, και φτάνομαι το 91, που πλέον αρχίζομαι να διαπιστώνομαι ότι όχι μόνο φαντασιόπληκτοι δεν ήμασταν, όχι μόνο ηλίθιοι δεν ήμασταν και δεν σκιαμαχούσαμε σε πράγματα οποία δεν υπήρχαν, για πράγματα οποία δεν υπήρχαν, αποδείχθηκε ότι πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι είχαν δίκιο που φώναζαν και διαμαρτυρόντουσαν, και πραγματικά υπήρχε κίνδυνος, όπως θα δούμε, και σφραγίσματος του με τον επάρατο αριθμό του 666, αλλά και κίνδυνος ηλεκτρονικού φακελώματος. Σας είχα πει προηγουμένως, όταν άρχισα την ομιλία μου, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, ότι η ίδια η τότε αντιπολίτευση, η Νέα Δημοκρατία του 1986 και το ΚΚΕ αντέδρασε, διότι ο νόμος ήταν αντισυνταγματικός και ανελεύθερος. Διότι υπήρχε αστυνόμευση των πολιτών, θα υπήρχε το λεγόμενο ΕΚΑΜ, ο ενιαίος κωδικός αριθμός Μητρώου, επαναλαμβάνω, ΕΚΑΜ είναι τα αρχικά των λέξεων, ενιαίος κωδικός αριθμός Μητρώου. Δηλαδή, θα υπήρχε ένας αριθμός ενιαίος για κάθε Έλληνα. Αυτός ο αριθμός θα υπήρχε στα κομπιούτερ και στα αρχεία πληροφοριών και της Ελλάδος, αλλά και όλων των άλλων κρατών. Στην αρχή της ΕΟΚ, μια που ανήκουμε πλέον δυστυχώς στην ΕΟΚ, και αργότερα σε όλα τα άλλα αρχεία όλων των άλλων κρατών και υπήρων, σύμφωνα με τις προφητείες και σύμφωνα με το ότι θα έρθει ο Αντίχριστος και θα κάνει ένα παγκόσμιο κράτος, μια παγκόσμια δικτατορία, και θα ελέγχει τα πάντα. Οπότε για να γίνει αυτό, όπως καταλαβαίνετε, θα πρέπει να έχει στα χέρια του όλα αυτά τα στοιχεία και όλα αυτά τα σύγχρονα επιτεύγματα για να μπορεί να ελέγχει ανά πάσα στιγμή και ώρα όλους τους πολίτες όλων των χωρών και κρατών. Θα υπήρχε λοιπόν ένας ενιαίος κωδικός αριθμός Μητρώου. Θα καταργόταν, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, όλοι οι άλλοι αριθμοί Μητρώων, σιγά σιγά βέβαια και σταδιακά, και θα ερχότανε κάποια στιγμή που θα αποκτούσαμε όλοι ένα ενιαίο αριθμό για όλα τα πράγματα, για όλα τα προσωπικά μας έγγραφα. Όπως έλεγε μέσα ο νόμος 1599 του 86, ότι η ταυτότητα, τουλάχιστον τότε, με τον νόμο αυτό, θα αντικαθιστούσε το διαβατήριο, θα αντικαθιστούσε το εκλογικό βιβλιάριο, θα αντικαθιστούσε το βιβλιάριο υγείας, θα αντικαθιστούσε τον αριθμό δημοτολογίου, θα αντικαθιστούσε πάρα πολλά πράγματα.
πολλά προσωπικά μας έγγραφα. Και σιγά σιγά θα αντικαταστούσε τα πάντα